Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast RSP εδώ από το φίλαθλο προς το φίλαθλο με σχόλια για τα νέα του Ολυμπιακού. Αν και εφόσον σας αρέσει αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται άλλη μια άποψη από έναν απλό φίλαθλο σαν και σένα είτε τρομακτικές ιστορίες που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον τις αφηγούμε είτε μουσική αυθόρμη, τυχήμα, χωρίς πρόβες, χωρίς προετοιμασίες. Προσοχή όμως, διότι είναι αυστηρός ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενους. Επίσης, εδώ στο κανάλι υπάρχει και η αστρονομία, που ως επιστήμη θεωρώ ότι είναι εκπληκτική και άρα μας συντριγκάρει όλες και όλους λίγο πολύ. Εμένα προσωπικά πολύ, προφανώς. Άρα, μπορείτε και εσείς φυσικά να κάνετε εγγραφή, like, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό, καθημερινό και κερδο. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ των προτέρων, το εκτιμώ. Όπω φυσικά και εκτιμώ το γεγονό ότι στηρίζεται το νέο μου κανάλι, το νέο μου εγχείρημα, το οποίο μάλιστα έχει και τα γενέθλια του Ολυμπιακού μα, 10 Μαρτίου. Τότε είχε δημιουργηθεί το θηγατρικό κανάλι, το οποίο έχει διάφορα ενδιαφέροντα εκεί θέματα, είτε εκπομπέ, είτε αποσπάσματα από ένα ποδοσφαιράκι με το οποίο ασχολείται ένα πολύ καλό ακροατή και μου τα στέλνει απευθεία από την κονσόλα του, τρομερό. Και που μάλιστα διαφημίζει και το κανάλι μου σε αυτό το παιχνίδι, λέγεται eFootball 2023, και τον ευχαριστώ, τον Κώστα το Μακρύ. Αλλά και επίση έχει ανέβει εκπομπή, για παράδειγμα, με απόψει φιλάθλων από το δρόμο, κυριολεκτικά. Να καλωσορίσω φυσικά όσε και όσου ακούτε για πρώτη φορά. Εδώ λέμε τα πράγματα με το όνομά του όσον αφορά τον Ολυμπιακό μα, κυρίω. Πάντα με αλληλοσεβασμό γενικά, πάντα πολιτισμένα, χωρί ύβρι κλπ. Να στείλω επίση και τα χαιρετίσματά μου σε όσε και όσου ακούτε για πολλωστή φορά, που ακούτε καθημερινώ δηλαδή, που πλέον είναι λιμέρι σα εδώ η εκπομπή, πραγματικά το εκτιμώ από καρδιά. Τώρα, όσον αφορά το διατάφτα, το ζουμί, τον Ολυμπιακό μα, αν και ο εικονιζόμενο ο Ζωζέ Ανικώ, είναι προπονητή μα αυτή τη στιγμή, ή περιουσιακό έστω, προσωρινό, ακούγονται όλο ένα και περισσότερα ονόματα. Εν ώψη τη νέα σεζόν, που αυτή η κίνηση πρέπει να γίνει, οφείλει η διοίκηση να την κάνει, γενικά δεν το συζητάμε καν, ώστε να έχουμε φυσικά τον οικοκυριό που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια ειδικά. Η πλάκα με τον Κατούσο είναι ότι τώρα βγαίνει προ τα έξω. Για παράδειγμα, το γεγονό ότι Είχε κάτι απαιτήσει τρελέ από ό,τι λένε όσον αφορά τη συνεργασία του. Υποτίθεται με τον Ολυμπιακό. Έχει ένα συμβόλαιο με τον Μπάοκ που άνετα σπάει, πώ το λένε, ειδικά αφού πρωτάθλημα δύσκολα παίρνει. Αλλά τι γίνεται, λόγω χαρακτήρα αυτό έχει προκαλέσει του πάντε και τα πάντα. Δηλαδή με δηλώσει, αυτά είναι προκλητικό. Γνωστό αυτό. Κι όμω ο κόσμο του Ολυμπιακού, έτσι όπω έχω καταλάβει εγώ προσωπικά, από αυτά που μου λένε κτλ και βλέπω δεξιά-αριστερά, θα τον προτιμούσε σε σχέση με τον Κατούσο. Ε, Γκατούσο, σε σύγκριση με τον Γκατούσο. Ξεκάθαρα. Φαντάσου δηλαδή, πόσο πολύ δεν θέλει ο κόσμο τον Γκατούσο. Και που όντω δικαίω δηλαδή, από πλευρά έτσι προπονητική, τακτική αυτά είναι μπροστά ο Λουτσέσκου σε σύγκριση με τον Γκατούσο, θεωρώ. Και μην έχει την καριέρα του Γκατούσο. Ε, ναι, τώρα αφού δεν έχει τον ατζέντη του Γκατούσο. Έχει τον πατέρα, του Μιτσέα, Εντάξει, παλιό τον θυμόμαστε, έχει κάνει και Ουκρανία αυτά. Στη Σαχταρντονέτσκ, ο Μαδάρα είχε. Ξύπνη είναι αυτή, πατέρα και γιο. Δεν είναι κανακυρίζει ούτε ο ένα το άλλο. Πάντω από του υπολείπου που ακούγονται, ο Λάζε προσωπικά μου αρέσει περισσότερο. Και α μην έχω πάλι την όρεξη και τη διάθεση να ασχολούμαι με ήβυρα τεχνικό, είτε Πορτογάλο είτε Ισπανό. Έχω ξαναπεί. Θα μ' άρεσε μια αλλαγή προ τη Γαλλία, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Η έστω και σε άλλη χώρα, δεν με απασχολεί η χώρα. Α είναι και η Λιθουανία, α είναι και η Ισραήλ. Α, ορίστε, ο Μπαχάρ. Που τώρα λένε ότι κάτι γίνεται εκεί και δυστυχώ ε, για τον Ερυθρό Αστέρα δεν τα βρίσκουν στο οικονομικό. Για να δούμε. Είναι νωρί ακόμα για να λέμε πολλά-πολλά. Αλλά αυτό ο Μπρούνο Λάζε που λε, ο Πορτογάλο, είναι 46 ετών. Στην ηλικία που γουστάρει ο Βαγγέλη ο Μαρινάκη, έτσι και να έχει τον έλεγχο αυτό ο ίδιο. Ακόμη περισσότερο ναι, παίζει ρόλο και αυτό, να το επιβάλλετε. Έχει σηκώσει και δύο κούπε εκεί στην Μπενφίκα, στην Πορτογαλία, αυτό ο Λάζε. Και για δύο χρόνια ήταν προπονητή χρονιά στην Πορτογαλία, ε. Α επούχει και ο ίδιο ω ατζέντη τον άλλον, το Μέντε. Τον γνωστό και μη εξαιρεταίο. Ο οποίο και κινεί πολλά νήματα στο ποδόσφαιρο, παγκοσμίω, όχι μόνο όσον αφορά τον Ολυμπιακό μα. Και παίχτε θε και προπονητέ θε, τα πάντα όλα. Και επανέρχομαι στο Λάζε, αυτό που λε πήγε στου Wolves, πάλι ξέρει, από το χεράκι τον πήγε ο Μέντε, αλλά εκεί δεν πέτυχε η αλήθεια. Είναι στην Αγγλία εντάξει, δεν του δώσαν και το χρόνο. Εδώ άλλοι παίρνουν χρόνο και βλέπει τι κάνουν στην Αγγλία. Κάτι αρτέτα, κάτι τέτοια. Βελτιώνονται. Είναι άλλη φάση εκεί. Άσε που έχει και τη διάκριση του προπονητή του μήνα Ιανουαρίου του 2022. Και θεωρώ γελίο και ανεπίτρεπτο το να αναφέρεται ο Γκατούσο σε φαβορή γενικά αυτέ τι μέρε. Σε σύγκριση με το Λάζε. Ο οποίο ξαναλέω, από αυτού που έχουν ακουστεί, τον προτιμώ εγώ προσωπικά. Από αυτά τα ονόματα. Γιατί υπάρχουν και άλλοι προπονητέ, όπω έχουμε ξαναπεί, χωρί να είναι ονόματα, είναι εξαιρετικοί. Όπω είναι για παράδειγμα ο Μπαχάρ, ο Νταμπράουσκα του Όφη ακόμη, που εντάξει δεν γεμίζει το μάτι, αλλά και πάλι είναι εξαιρετικό. Έχει κάνει ωραία δουλειά στη Λουντογκόρετ τη Βουλγαρία. Τρομερό. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα τη ομάδα μα εν αγώνα με την ΑΕΚ, θα ανέβει ειδική εκπομπή αφιερωμένη σε αυτόν τον αγώνα. Pre-game σχόλια δηλαδή, όπου και θα αναλύσουμε το αγωνιστικό κομμάτι ξεκάθαρα. Να δούμε πώ θα πάει το πράγμα. Εμεί εξαρτώμαστε φυσικά από την καρδιά μα, δηλαδή Ιν Μπαμχουάν και Γιάννε Βιλά αναγκαστικά. Αυτή είναι τώρα. Με τριμμένα κουκιά, δεν έχει αντικαταστάτε. Οι υπόλοιποι τη πλάκα είναι, ο Σαμασέκου και ο Κασάμι. Που ο Κασάμι, εντάξει, έχουμε ξαναπεί, είναι φίλο του γιου του Προέδρου και γι' αυτό ήρθε στον Ολυμπιακό. Γιατί παλιότερα ήταν εντάξει, σωστό ποδοσφαιριστή, κανονικό και τώρα πλέον δεν είναι. Και ήρθε ανέτοιμο, ορίστε. Τέτοιου έφερε, ανέτοιμου, τραυματιάκιδε και την πατά. Άσε που έχουμε και τον μπα ανέτοιμο, παραπονιέται για κάτι ενοχλήσει κτλ. στο πόδι, που και εκεί εντάξει θα βρεθεί η λύση, δεν μπορεί. Α είναι ο με τον Ντόι, δίδυμο. Ε, ναι. Δεν κοιτάω καν εγώ προσωπικά, Παπασταθόπουλο και Ρέτσο. Ούτε καν είναι σαν να έχουν φύγει από τώρα για μένα. Το εύκολο είναι για τον Παπασταθόπουλο, του οποίου το οποίο το συμβόλαιο λύγει κιόλα τώρα, αλλά και ο Ρέτσο που δυστυχώ έχει να το σπάσουν, δεν ξέρω, να τον στείλουν. Καλά να σου πω, και να τον πάρει ανταγωνιστή, είναι σαν να του κάνει σαμποτάζ έμεσο. Ε, ναι, τώρα, ξεκάθαρα, συζητητή. Αφού δεν μπορεί το παιδί. Και να σου πω, σιγά με τον πάρει ανταγωνιστή, τίποτα. Σε άλλη ομάδα θα πάει, άλλου τύπου. Σε καμιά Κύπρο, ξέρω εγώ που και η Κύπρος, ας πούμε, είναι τρομερή σε σύγκριση με την Ελλάδα. Καλύτερα πάει. Η ομάδα στην Ευρώπη αυτά βλέπεις τι γίνεται. Τα αποτελέσματα μιλάνε. Τέλος πάντων θα κοιτάξουμε και το συμβόλαιο του Μπακαμπού όπως ανέφερα και χθε. Εντάξει, θετική διάθεση υπάρχει και από τις δύο πλευρές και την πλευρά του παίχτη με τον ατζέντη του αλλά και φυσικά από την πλευρά της ομάδας, του Ολυμπιακού μας. Αλλά ξεκάθαρα έπρεπε να έχει και έναν τρίτο γενικά ο οποίο να μην είναι απαραίτητα και τρίτο να ανταγωνίζεται του υπολείπου, να τον εβάζει μέσα να παίζει και με δύο μπροστά, δεν κατάλαβα. Είχε στο βέλγο τον Κάιπερ, τον έστειλε με λίγα λεφτά, επιθετικό ε, έτσι. Δεν πωλείται τώρα με τόσα λίγα, αλλά δεν τον είχε για καλό, την πάτησε. Ο Μαρτίν τον έβαζε τότε και σε βοηθούσε, είχε δείξει πράγματα. Και με κεφαλιά γκολ και με πόδι, με όλα. Κίνηση είχε, μάρκαρε, εξαιρετικό. Σου κάνει παπάδε, ορίστε. Σε όλη ομάδα τώρα που είναι, στη Γάνδη, στο Βέλγιο, κάνει παπάδε, έτσι. Πράγματα και θάματα. Έχει κάνει πολλά λάθη δηλαδή, ω διοίκηση, τα έχουμε ξαναπεί. Δυστυχώ. Και επανέρχομαι στο θέμα τη προπονητολογία. Σε γενικέ γραμμέ, ο Ολυμπιακό φτιάχνει προπονητέ. Πώ το λένε, Αποδεδειγμένα. Ακόμη και αυτοί οι Ήβυρε, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί, με ό,τι σειρά προτιμάτε, όταν είχαν έρθει εδώ πέρα δεν ήταν τίποτα ονοματάρε, τρελέ. Αντιθέτω, ήρθαν εδώ και μετά ανεβήκανε. Έτσι δεν είναι, αποδεδειγμένα, ξαναλέω. Μαρκο Σίλβα, Ζαρντίμ, Βαλβέρδε. Έτσι λοιπόν και τώρα θα κινηθεί να βρει κάτι καλό αξιόλογο να είναι κανονικό. Τα έχουμε ξαναπεί. Έχουμε και θέματα που δεν αφορούν τον Ολυμπιακό μα, άμεσα εννοείται, όπω ο Χάμε Ροδρίγε, α πούμε, που τώρα δέχτηκε μια πρόταση τη Μποταφόγκο για μονοετέ συμβόλαιο, το οποίο και θα ξεκινά από τον Ιούλιο του 23, τώρα σε λίγους μήνες. Οπωσδήποτε τον έχουν σε υπόλοιψη εκεί, στη χώρα αυτή, του καφέ που λέμε. Έχει ανοίξει και εστιατόρια εκεί πέρα, βέβαια, και στη χώρα του, την Κολομβία και στην Ισπανία. Θέλει και στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτών Αμερικής, να ανοίξει, βέβαια. Άσε που το μαγαζί του σερβίρει και μια σαλάτα ελληνική, την οποία και έμαθε εδώ πέρα, προφανώς. Τη χωριάτικη, την κλασική. Πόσο τη χρεώνει? 25 φράγκα. Τίποτα, ε, ψίχουλα. Εντάξει, τι να πει, είναι εστιατόριο χλιδάτο και τα λοιπά. Ιταλικό κυρίω, έχει ιταλική κουζίνα. Α, και τώρα που λέει κουζίνα, αυτό που έφαγε με τον Τίγρη πρόσφατα, ο δήμαρχο εκεί του Βόλου, η Παβόλου, β' όμικρον, όχι η ΚΟ, δεν αφήνει να γίνει το παιχνίδι το ΑΕΚ ο τελικό κυπέλου εκεί στο Πανθεσσαλικό. Εντάξει, με το δίκιο του, σου λέει μπορεί να έρθουν ουρακοτάκι εδώ πέρα να κάνουν ζημιά στην πόλη. Εντάξει, δικαίωμά του είναι. Πάντω έτσι όπω το πάνε, ούτε στην Αυστραλία δεν του δέχονται. Για τον τελικό, πραγματικά δηλαδή. Ούτε στην Κύπρο, βλέπει τι γίνεται. Μιλάμε τρελή ανοργανωσιά στην ΕΠΟ. Πρέπει να αλλάξουν όλοι εκεί, να φύγουν. Και δεν το λέω μόνο επειδή είμαι Ολυμπιακό και με αδική, ξέρω εγώ. Χαίρομαι πολύ. Εγώ θέλω να έχω καλύτερη ομάδα, έτσι, στον αγωνιστικό χώρο και να κερδίζω. Και το διαιτητή, α πούμε, αυτό ο Μάσα που ορίσανε τώρα, για τα μάτια του κόσμου βάζουν τη σελίτ τώρα, ε. Σου λέει εντάξει, του καθαρίσαμε, του κάναμε ζημιά, οπότε δεν χρειάζεται να βάζουμε τώρα ό,τι να είναι. Τουλάχιστον εγώ έτσι το παίρνω. Εμεί όμω θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε πει την τελευταία μα κουβέντα και θα δώσουμε τη μάχη μα, θα πάρουμε τη νίκη και α μην κοιτάμε και τον Πάοκ κιόλα. Τι θα κάνει, τι να κάνουμε, ναι, ξέρουμε ότι θέλουμε τη νίκη του Πάοκ, αλλά υπάρχει αλλά. Εστιάζουμε στο δικό μα και βλέπουμε αλλά ξαναλέω αυτά θα τα πούμε στην ευριανή εκπομπή η οποία θα είναι αφιερωμένη σε αυτόν τον αγώνα, στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Με την οποία ΑΕΚ παίζουμε για πέμπτη φορά για φέτο και θα υπάρξει και έκτη στη δική του έδρα, στην καινούρια τη Νέα Φιλαδέλφια. Να πούμε και ένα μπράβο στο Παπαμπούσισε για σαν του μάγκα, βέβαια. Άλλαξε ατζέντη εκεί, γραφείο. Και τώρα πλέον μπορεί να μα πει και το αντίο, που ξέρει. Όχι ότι εντάξει, δεν και καλά δεν μου κάνει σίγουρα είναι ασταθή, σίγουρα λέμε κάθε χρόνο άντα να τον πουλήσουμε και δυσκολευόμαστε. Ε, τώρα μπορεί ο δρόμο να είναι στρωμένο με ροδοπέταλα και να μπορέσει να φέρει επιτέλου μια πρόταση η οποία να του κάνει του Ολυμπιακού, να τα βάλει τα πράγματα στη ζυγαριά Ολυμπιακό ω δίκη και να πει: Εδώ είμαστε. Εγκρίνουμε, τον πουλάμε, πάμε παρακάτω. Ένα γιατί ο Ολυμπιακό γενικά έχει και το άλλο ότι έχει γεμίσει το έμψυχο δυναμικό με πολλά άτομα, με πολλού παίχτε ισχύει αυτό και είναι μια δικαιολογία για να μην φέρουν καινούριου κεντρικού αμυντικού, οι οποίοι είναι και αξιόλογοι. Οπότε ορίστε, ευκαιρία να πουλήσετε. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Και πριν πάω τώρα στα δικά σα σχόλια, να πάω λίγο στην πορτοκαλί την μπάλα τη Πυριάρα που βγαίνουν τώρα και κακαρίζουν όλε για την ελληνοποίηση του Thomas Walkup. Εδώ αυτά έχουν γίνει εδώ και χρόνια και σε εσά κιόλα. Μπουμπλίδε, ιστορίε. Ο Μπατίστα, εδώ ο Ζέκα, το ίδια. Δεν είναι τα ίδια με το Ζέκα, τα ίδια είναι. Τι σχέση έχει με την Ελλάδα. Που το πάτε έτσι, γίνατε ευαίσθητοι. Ο Άγγλος ο Μπέλντακ, τι έγινε κι αυτό. Και καλά, τι η γιαγιά του Ελληνίδα. Άντε τώρα να ψάχνουμε τα DNA, ξέρω εγώ πώ τα λένε, το γενετικό κώδικα, να βρίσκουμε αν έχει ελληνικό αίμα, όντω κτλ. Τι πράματα είναι αυτά. Εδώ η Ισπανία, ευνοήθηκε. Έτσι φωτό μπροστά. Να πούμε και τον Κάχη, τον Καχιασβίλη, τον Αρσιβαρίστα, σώπα. Εδώ ήταν και ο Μισούνοφ, ο Μισούνοφ, για όσες και όσους θυμόσαστε από παλιά. Άρα να τα αφήσετε αυτά. Και όσο για την απόφαση του Γιώργου του Μπαρτζόκα να αφήσει εκτός τον Αιζέα Κέινεν εν ώψη του πρωταθλήματος, της συνέχειας, των playoffs, πάλι για μένα πήρε μια ολόσωστη απόφαση, ολόσωστη, διότι αριθμητικά στους περιφερειακούς είναι μια χαρά και αναβαθμίζεται και ο Ρετζάκης και ο Μοκέσσεκ, ειδικά ω βασικό κιόλα να ξεκινάει, που δεν παίζουν ρόλο αυτά πλέον στο μπάσκετμπολ. Αλλά βάλε και το Λούτζι, ο οποίο και αυτό μπορεί να πάρει ευκαιρίε. Εντάξει, τι θα αντιμετωπίσει τώρα τον Παναναϊκό. Και τρει-τέσσερι να μείνουν εκτό, του έχει. Αρκεί να παίξει καλά, ε. Πρόσεξε κι εσύ. Μην εφησυχαζόμαστε. Θέλουμε να συνεχίσουμε το σερί εκτό βέβαια και αν αποκλειστεί από το περιστέρι, ε. το συμπαθέστα το περιστέρι, του Σπανούλη, ο Παναϊκό. Γιατί απίθανο το έχει. Εγώ καθόλου πάντως. Πάντω από του ξένου που έχουμε φέτο, ο Τάρακ Μπλακ είναι το φαβορή για να ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Ο Πίτερ, ο Μπάλαμποϊ, αλλά και φυσικά ο Κέιναν ενδέχεται έτσι, να φύγουν. Αλλά εντάξει, αυτά δεν χρειάζεται να τα λέμε τώρα. Α είναι σε γρήγορο σε όλα τα παιδιά και βλέπουμε. Εξάλλου νοικοκυριό εκεί υπάρχει. Δεν επικράτει το χάο όπω στην ΠΑΕ. Λοιπόν, πάμε στα σχόλια. Οδυσσέα καλησπερίζει από Γερμανία, καλησπερίζουμε και εμείς από Ελλάδα, μετά ο Κωστάκης και εκείνος καλησπερίζει, δεν ξέρω από πού, δεν πειράζει, από πού και να είναι, μετά ο Θανάσης ο Λάιος, λέει ότι στο ποδόσφαιρο θέλουμε παίχτες από το πάνω ράφι, που μόνο ο Κόκαλης λέει έφερνε, εντάξει ήταν και άλλε εποχές τότε, καμία σχέση με τώρα, η οικονομία, αυτά, καμία. Εδώ βλέπεις εμείς, ας πούμε, προσωπικά, πώς τα πάμε. Δεν ξέρω. Εντάξει, μιλάω για μένα. Τίποτα σου λέω για φυλακή. Έχουμε μπει μέσα να με. Μετά. Ζάρκον 619. Λέει ότι δεν πιστεύει να υπάρχει δόλο όσον αφορά τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού φέτο. Εντάξει, αυτέ οι απόψει τώρα είναι καφενιακού τύπου, ξέρει του δρόμου. Ο καθένα λέει τα δικά του, εννοείται. Εγώ δεν έχω πει τίποτα τέτοιο εδώ στην εκπομπή. Έχει αναφερθεί στην άλλη μου εκπομπή, στο κανάλι το άλλο τέλο πάντων, από έναν απλό φίλο του Ολυμπιακού, στο δρόμο, Εντάξει, ω σενάριο και αυτό. Γενικά πάντως μόνο για τον εαυτό μου είμαι προσωπικά σίγουρο. Για τίποτα άλλο και κανέναν. Και συνεχίζει ο Ζάρκον 619 να λέει ότι έχουμε μαζέψει τη μεγαλύτερη collection από χαζοκόλιδες. Α, κολεξιόν το λέμε εδώ, ναι. Γαλλικά, τέλο πάντων. Γαλλόφωνα. Και αυτό λέει ότι δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία μα. Ε, εντάξει. Βάλε και ταυτόγκολ. Βάλε και την έλλειψη έτσι τρεξιμάτων. Βάλε πολλά μέσα. Βασικά η διοίκηση φταίει για όλα. Εκείνη η ρίζα του κακού. Μετά Mike 72, Midtown Manhattan, New York City, USA. Και μου λέει ότι λέω τα πράγματα με το όνομά του όπω είναι, σε ευχαριστώ. Και συμφωνεί με αυτό που του είπα και χτε όσον αφορά του τρόπου. Άστα να πάνε, σου λέω. Μιλάμε εδώ πέρα στην Ευρώπη. Πολύ χήμα ο κόσμο. Πολύ χήμα. Όχι ότι είμαστε εμεί τη γραβάτα, αλλά τέλο πάντων. Κανόνε έχουμε και βάζουμε και όρια. Τι να κάνουμε. Έχουμε το κουσούρι αυτό. Νιώθει που λε περήφανο ο Μάκη 72 όσον αφορά τον συμπατριώτη μα πλέον 100% Thomas Walkup. Βεβαίω. Έλληνο Αμερικανό, Αμερικανο Έλληνα, το ίδιο είναι. Μετά. Μαρίνο Λιόντα. Αναφέρεται στον Κάιπερ, ο οποίο ο Βέλγο τα πάει περίφημα, πέταξε και δύο γκολ εκεί με τη Γάνδη. Εναντίον τη West Ham United. Βεβαίω. Και εδώ εμεί κοιμόμαστε. Μετά ο τρίφωνα, ο Μπακατσούλα. Λέει ότι ο πρόεδρο κούρασε, κατάντια είναι αυτό το πράγμα λέει. Α φέρουν το Λουτσέσκου λέει. Μπα και πάρουμε πρωτάθλημα. Από το Γενάρη κιόλα. Γιατί αυτό είναι ο χαρακτήρα του Ολυμπιακού. Ε, βέβαια. Αλλά και ο χαρακτήρα του Λουτσέσκου είναι κακιστό, αλλά και πάλι. Είναι ικανό. Ναι, συμφωνώ. Είναι καλό προπονητή. Ναι, ναι. Πώ το λένε, κάνει λίγα λάθη. Λίγα λάθη. Και με τα εργαλεία που έχει στον Μπάοκ. Τρομερό είναι. Με τα εργαλεία που θα έχει στον Ολυμπιακό, με μεγαλύτερο budget, θα είναι ο γίγαντα, ε. Συμφωνώ σε αυτό μαζί σου. Μετά, ο Τσίτσο 7 αναφέρεται στο Μάσα, το διαιτητή. Εντάξει. Μα είχε σφάξει, λέει, και με την Όρσνο που παραλίγο να εσωφαριστούμε ενώ έπρεπε να το είχε λήξει. Αλλά και με τη Manchester City εδώ εντό έδρα του Καραϊσκάκη το 0-1 που δεν έπρεπε καν να είχε μετρήσει εκείνο το γκολ. Είχε γίνει επιθετικό φάουλ. Έπρεπε να είχε λήξει, λέει, κουλουράκια 0-0. Μετά ο Ντέμι 21, ο φίλο τη ΑΕΚ, εύχεται να βγει και ο Ολυμπιακό στην Ευρώπη και να πάει καλά. Όπω και ο Παναγιώ και ο Πάοκ. Ναι, αυτό όντω συμφέρει όλου μα. Απλά εγώ το έχω πει ότι εντάξει, είμαι, πώ το λένε, πολιτισμένο κτλ. Αλλά λόγω τη ε, λόξα μου, τη τρέλα μου για τον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να υποστηρίζω τώρα Παχναϊκό, ΑΕΚ και Πάοκ στην Ευρώπη. Δεν μου βγαίνει. Με τίποτα όμω. Και επίση αναφέρει τον Βαλίτ ε, τον. Ε, Ρεγκραγγί, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός προπονητής Βεβαίω, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Στο Μαρόκο δουλεύει. Δεν έχει βρει ομάδα, σύλλογο. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να τον ε, αποκτήσουμε εμεί, να τον φέρουμε. Βεβαίω, είναι εξαιρετικό. Δουλευταράς, μάγκα προπονητή. Αλλά και νέο που γουστάρει ο Μαρινάκη, νέου. Τι είναι, κάτω από 50 είναι. Κάπου 48 από ό,τι θυμάμαι. Θα σε γελάσω, αλλά τόσο πρέπει να είναι. Έχω φωτογραφική μνήμη, έτσι και το δω, δεν το ξεχνάω. Και όντω γίνεται 48 το Σεπτέμβρη. Τώρα, φέτο. Θα μου πει τώρα δεν έχει δουλέψει ποτέ σε σύλλογο. Ε, είναι και αυτό μέσα. Τι να πει. Πάντω είδαμε μπάλα σύγχρονη, απίστευτη εκεί στο Μαρόκο. Απίστευτη. Εγώ του βγάζω το καπέλο, ε! Πραγματικά. Μετά ο Αλέξανδρο ο Τζόνι συμφωνεί μαζί μου όσον αφορά τον Μπρούνο το Λάζε, τον προπονητή, που έχει κάνει καλή δουλειά, ειδικά στην Πενφύκα. Όχι τόσο στη Wolves, εντάξει, δεν πειράζει. Και θεωρεί ότι ο Στίβεν Τζέραρντ δεν είναι βίσμα. Κοίταξε να δει. Δεν σου παγώ ότι είναι βίσμα. Ούτε σου πω ότι είναι κακό προπονητή. Σου είπα στη χθεσινή εκπομπή. Όχι μόνο σε σένα, γενικά. Και το ξαναλέω. Δεν μ' αρέσει το γεγονό ότι είναι φίλο κολλητό του Μαρινάκη. Στα ίσα. Δεν μ' αρέσει εμένα να συνεργάζομαι έτσι. Να βάζω στην εταιρεία μου, στη δουλειά μου φίλο. Όχι. Αντικειμενικά πράγματα. Κατάλαβε πω πάει. Αυτό το σκεπτικό είναι. Άσε που λε εδώ πέρα ότι έχει βγάλει παίχτε. Ναι, ωραία, μπράβο. Έβγαλε παίχτε. Εγώ θέλω προπονητή να βγάλει παίχτε στον Ολυμπιακό. Αυτό, δηλαδή. Δεν θέλω προπονητή για τακτική. Να ξέρει να εκμεταλλεύεται το εργαλείο που έχει. Το εκάστοτε. Του παίχτε όλου. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Το κύριο πιάτο. Και μετά εντάξει, α γύρω ποιο θέλετε Ακαδημία. Τι με νοιάζει εμένα. Και ο Μπέντο έβγαλε, το Ρέτσο. Τι κατάλαβε. Πήρε τα εκατομμύρια, τίποτα. Δεν βγήκε σε καλό μετά. Κάτι. Εν έτσι πάει. Όχι ότι δεν είναι ωραίο να βγάλει παίχτε από Ακαδημία και αυτά. Αλλά είπαμε, εστιάζει σε άλλα πράγματα περισσότερο. Ειδικά τώρα. Τώρα δεν είναι για τέτοια. Και όντω ο Τσαβερνιέ, αυτό ο Άγγλο, είναι εξαιρετικό στο δεξιμπακ. Το οποίο και ανέδειξε ο Στίβεν Τζέρερντ. Και ω παίχτη ήταν παιχταρά. Δεν αντιλέγω. Πάντω με φίλου και τα λοιπά, να έχουμε εκεί στα πόστα, τίποτα. Βουλιά στο καράβι. Εγώ το λέω. Μετά, Κωνσταντίνο Ελευθερίου, λέει χρυσό Ανέστη, αληθό ο κύριο και πάλι. Έκατσε επίτηδε λέει και είδε Παυλίδη και Χατζιδιάκο. Του αρέσανε. Και εμένα μου αρέσουνε. Ειδικά ο Χατζιδιάκο. Και λέει κακό έχουμε κολλήσει με το Γιάννε Βιλά λέει, επειδή α πούμε στην Αλκμαρ υπάρχει εξάρι τρομερό. Το νούμερο 6 λέει χαρακτηριστικά, αυτό φοράει. Εκείνο το Rinders πρέπει να λε εσύ. Αυτό είναι πανύψηλο. Εντάξει, για το ύψο του τρέχει το παιδί, δεν λέω. Ξέρει και μπάλα. Δημιουργεί. Αλλά εντάξει, είπαμε, είναι λίγο ψηλούλη. Ξέρω εγώ, λίγο βαρύ κορμί. Άσε που είναι και 24, δύσκολα να τον πουλήσουν αυτόν που με αυτή την ομάδα έχει εξαιρετική σχέση. Την Alkmaar, την Ολλανδική. Και τέλο ο Billy Χαραλαμπό λέει να κάνουμε μεταγραφέ, λέει, οι οποίε να μα βγουν και να ματώνουν τη φανέλα τη ομάδα μα. Γνωρίζοντα φυσικά τι σημαίνει Ολυμπιακό. Μάλιστα, μακάρι. Αυτά για την ώρα, τα υπόλοιπα θα τα πούμε εννοείται αύριο Σάββατο 22 Απριλίου του 2023. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ όλες και όλου εσά για την ακρόαση, τη στήριξη γενικά, εγγραφέ, likes τα πάντα, τα έχουμε πει. Χαιρετώ, ζητώ Ολυμπιακός.